Συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είχε την περασμένη ακαδημαϊκή χρονιά ο 39χρονο άντρα, ο οποίο φέρεται σύμφωνα με την αστυνομία να είναι αυτό που προημερών ποδοπάτησε και σκότωσε το γατάκι στο κέντρο τη Θεσσαλονίκη. Έπειτα από έρευνα, η οποία δίρκησε αρκετέ ημέρε, η ελληνική αστυνομία, όπω αναφέρει η επίσημη ανακοίνωσή τη, προχώρησε στην ταυτοποίησή του. Ο 39χρονο έχει στενή συγγενική σχέση με καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Πάντω, ο ίδιο αρνείται ότι έχει σχέση με το περιστατικό. Περιμένω να μένει ενημερώσουν οι αστυνομικοί. Δεν έχει ακόμη αποσαφινιστεί το θέμα. Σε καμία περίπτωση δεν εμπλέκομαι σε κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Πριν να ολοκληρωθούν τα βήματα της διαδικασίας, δεν είναι δυνατόν να τοποθετηθώ. Όλα πρέπει να γίνουν με τον αρμόδιο τρόπο και να αποσαφινιστούν. Μόνο αν τα πράγματα είναι σαφή, θα τοποθετηθώ. Θα επιθυμούσα όλοι να δείξουν την ανάλογη εγκράτεια... Μέχρι να διευκρινιστεί το ζήτημα. Σε καμία περίπτωση δεν εμπλέκομαι, αλλά αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι μπορεί να λεχθεί και τι όχι. Είμαι ένα πάρα πολύ έγκριτο άνθρωπο και επαγγελματικά και κοινωνικά. Οποιοδήποτε μπορεί να είναι σε αυτό το περιστατικό, δήλωσε ο 39χρονο σε συγκεκριμένη τηλεοπτική εκπομπή. Το περιστατικό διαδραματίστηκε τα ξημερώματα τη 20 Αυγούστου επί τη οδού Ερμού. Οι κινήσει του καταγράφηκαν από κάμερα ασφαλεία καταστήματο και το βίντεο περίληθε στην κατοχή φιλοζωική οργάνωση, μέλη τη οποία προέβησαν σε καταγγελία. Όπω φαίνεται στο βίντεο που είδε το φω τη δημοσιότητα, ο δράστη, αφού κοιτάζει γύρω του για να βεβαιωθεί ότι δεν το παρακολουθεί κανεί, πλησιάζει το γατάκι και στη συνέχεια το συνθλίβει με το πόδι του. Στο δράστη έχει επιβληθεί πρόστιμο 30.000 ευρώ σε βάρο του για θανάτωση ζώου.